Καλησπέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο, καλή χρονιά, καλό μήνα, ευτυχισμένο, υγιές και τυχερό το 2022. Και είμαστε εδώ στην πρώτη εκπομπή της νέας χρονιάς. Μιας χρονιάς που ευχόμαστε ολόψυχα, πραγματικά, να είναι πολύ διαφορετική και φυσικά να είναι πολύ πιο θετική, αλλά όχι με τον όρο που χρησιμοποιούμε τη λέξη θετικό στις μέρες μας. Να έχει όμορφες στιγμές, να έχει ευχάριστες ειδήσεις, να έχει πολλά χαμόγελα, πολύ υγεία και φυσικά να καταφέρουμε να απελευθερωθούμε από όλο αυτό το δύσκολο μονοπάτι που έχουμε κληθεί να διανύσουμε τα δύο τελευταία χρόνια. Η COVID-19 με όλες τις μεταλλάξεις της ας μείνει στο παρελθόν, ας κλειστεί εκεί καλά στο 2021 και όπως αυτό θα φεύγει μακριά, έτσι να την παίρνει μαζί του. Αυτό το like, σε αυτό το like του Σαββάτου, του Σαββατοκύριακου, θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε συνεργάτες, αλλά όχι εδώ στο στούντιο. Λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας και της όχι τόσο θετικής κατάστασης όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων, τόσο πανελλαδικός όσο και στην περιφέρειά μας και στην πόλη της Κοζάνης συγκεκριμένα, από όπου βγαίνει συγκεκριμένη, από όπου βγαίνει το like, αποφασίσαμε μέχρι και λίγο τα πράγματα να καλυτερέψουν, να επανέλθουμε στους παλιούς καραντινάτους μας ρυθμούς, εκεί όπου υποδεχόμασταν τους συνεργάτες τους, από τους χώρους τους, από τα γραφεία τους, μέσω Skype. Αυτό θα γίνει και σήμερα. Και σε αυτή την εκπομπή φυσικά ποδαρικό θα μας κάνει ο Τόλης Τσιρούδης, μιας και θα είναι ο συνεργάτης με τον οποίο θα συνδεθούμε και θα συζητήσουμε για μια ακόμη υπέροχη έρευνα. Θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω τους χορηγούς, τις επιχειρήσεις που στηρίζουν το like και τη νέα χρονιά. Και φυσικά δεν είναι άλλη από το κατάστημα Alexander στην πόλη της Κοζάνης, όπου διαθέτει τη μεγαλύτερη ποικιλία σε εσώρουχα και μπιζάμες για τον άντρα και τη γυναίκα και φυσικά εσώρουχα και σε μεγάλα μεγέθη και μάτσι μπιζάμες που μπορείτε να φοράτε και εσείς και όλη η οικογένεια με το ίδιο σχέδιο σε πάρα πολλά χρώματα και σε μεγέθη. Το Mon Couleur, το κατάστημα που μας προσφέρει καθημερινά υγιεινά σνακς αλλά και ροφήματα στο κέντρο της πόλης επί της οδού Παύλου Μελά. Το κατάστημα παιχνιδιών Funny Bunny, όπου μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας και στο www.funnybunny.gr και να έρθει ό,τι επιλέξετε γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια φυσικά στον χώρο σας, με φυσικά καταστήματα σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Καστοριά και Ιωάννινα. Και την εταιρεία Pitenis, όπου και σε αυτή την εκπομπή θα μαγειρέψουμε κάτι λαχταριστό στη συνέχεια με τη βοήθεια του Στέλιου Pitenis και του Γιάννη Γιαννίτσα. Πώς θα υποδεχτούμε όμως τη νέα χρονιά? Δεν σας έχω αλμανάκ και σαν σήμερα γενικότερα και παγκόσμιες ημέρες, μιας και τα χρόνια πολλά απευθύνονται σε όλο τον κόσμο και μιας και αυτό το Σαββατοκύριακο τα θέματά μας είναι πάρα πολλά. Θα ξεκινήσουμε από την επόμενη εβδομάδα, όπου θα έχουμε μπει και σε έναν κανονικό ρυθμό εκπομπών, να αναφερόμαστε και πάλι στις παγκόσμιες ημέρες. Χρόνια πολλά στο Γιάννη μας που γιόρταζε χθες, στο Γιάννη τον δικό μας εδώ της εκπομπής μας, στο Γιάννη τον Παλαμά, τον Γιάννη τον Καρυπίδη και όλους τους Γιάννηδες και Ιωάννες, Ιωάννηδες και Ιωάννες σε όλο τον κόσμο και φυσικά στον Φώτη, στη Φανή, στην Περιστέρα που γιορτάζανε προχθές. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά και αυτό το Σάββατο ο μήνας ξέρετε πόσο έχει, 8 και την Κυριακή έχει 9 και τη Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία. Τώρα, ανοίγουν τα σχολεία? Είναι μια καλή ερώτηση και αυτή
Θα το δούμε. Θα δούμε στην πορεία αν θα ανοίξουν, πόσο θα παραμείνουν ανοιχτά και ούτω καθεξής. Και φυσικά στην παρέα μας και σε αυτή την εκπομπή είναι και η Aloe Vera Παπαδημητρίου, η φυσική βιολογική χωρίς συντηρητικά αλόι, χωρίς προσθήκη γλυκαντικών, χωρίς ζάχαρη, που μπορεί να καταναλωθεί από όλους, ακόμη και από διαβητικούς. Λοιπόν, πώς θα κάνουμε ποδαρικό και πώς θα ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή? Φυσικά με τις προβλέψεις μας. Τι λένε οι αγγελικές κάρτες ταρό για αυτή την πρώτη εβδομάδα, τη δεύτερη μάλλον εβδομάδα της νέας αυτής χρονιάς? Πώς θα κυλήσει αυτή η χρονιά για τα 12 ζώδια βάσει των αγγελικών καρτών ταρό? Φυσικά για όλα αυτά θα μας μιλήσει η ειδικός Μαρία Μαρίνα Σεραφημίδου στο βίντεο που ακολουθεί. Καλησπέρα σας, τι μου κάνετε, πώς είστε? Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Πιστεύω ότι αυτή η χρονιά είναι μια πολύ ωραία, καλή χρονιά, καλύτερη. Μπορώ να πω πολλά πράγματα, αλλά θα τα λέμε μέσα από τις εκπομπές της Λίτσας εδώ και το Flash TV. Χρόνια πολλά σε όλους, Λιτσάκι μου, και σε σένα. Είμαι η Μαρίνα Σεραφημίδου και σας λέω πάλι, ξαναρχίζουμε με την καινούργια χρονιά, το πρώτο μας... το πρώτο μας, ας πούμε, αστρολογικό προφίλ για κάθε ζώδιο. Πώς θα είναι η εβδομάδα που μας έρχεται? Και θα αρχίσουμε από τους κρυούς, γρήγορα, για να προλάβουμε να είμαστε και να πούμε όλα τα ζώδια όπως πρέπει. Για τους κρυούς, λοιπόν, βγαίνει το 7 του νερού. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, και επειδή θα μπει και... Εντάξει, τώρα είναι στους ηχθείς ο Δίας, αλλά σας βοηθάει και σας, είναι πολύ καλό, σας φέρνει συνέστημα, σας φέρνει χαρές. Επίσης, αν είχατε να πάρετε μία απόφαση και ίσως κάποια πράγματα δεν ήταν τόσο καλά ή ήταν διφορούμενες οι καταστάσεις, τώρα μπορείτε να την πάρετε αυτήν την απόφαση και βέβαια θα σταματήσετε έτσι να έχετε αμφιβολίες για πάρα πολλά πράγματα και θα σταματήσετε και να αναβάλλετε πολλά πράγματα. Οπότε είναι μια πολύ καλή περίοδος για σας. Πάμε στους ταύρους. Με τη δικαιοσύνη. Εσάς, ταυράκια μου, παρόλο που το 21 ήταν η χρονιά του πρώτου δεκαημέρου, που ήταν και η πρώτη φορά που έμπαινε και ο ουρανός και σας τάραξε λίγο τα νερά, έως πολύ, για να μην το λέμε. Τώρα, λοιπόν, θα πάρετε εξής μια ανάσα, θα πάρετε δικαιοσύνη. Αν κάποιοι θα σας είχαν βάλει, ας πούμε, κάποια εμπόδια, τώρα θα πάνε καλύτερα τα πράγματα, θα δείτε κι εσείς ότι θα δικαιωθείτε με αυτήν την έννοια της δικαιοσύνης, αλλά και με πολλές άλλες έννοιες, όπως εσείς ίσως μπορεί να το ξέρετε καλύτερα. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τις σωστές αποφάσεις, να κάτσετε να τις δείτε καλά και να πάρετε τις σωστές αποφάσεις, γιατί έτσι μόνο θα υπάρξει και η δικαιοσύνη και βέβαια θα υπερασπιστείτε και τα πιστεύω σας, έτσι. Δεν θα το πάμε ό,τι που είναι οι άλλοι, αλλά θα υπερασπιστείτε τις ιδέες σας, τα πιστεύω σας και πιστεύω ότι θα πάτε και εγώ πολύ καλά. Πάμε να δούμε τώρα τους διδύμους με το βασιλιά του αέρα. Ωραία κάρτα αυτή. Και θα πεις τη γνώμη σου, διδυμάκι μου όμορφο και καταπληκτικό, που δεν κρατιέσαι βέβαια, τη λες τη γνώμη σου, η αλήθεια είναι, αλλά θα την πεις έτσι με στόμφο και πεποίθηση ωραία. Γιατί θα έχεις δίκιο. Θα πάτε πολύ καλά στα επαγγελματικά σας, αυτό που μας λέει αυτή η κάρτα. Θα πάτε πολύ καλά στα επαγγελματικά σας. Αν θέλετε, μπορείτε και να πάρετε και μια δεύτερη γνώμη, αλλά θα είναι πάρα πολύ καλό και για τα αισθηματικά σας. Κάτι καινούριο μπαίνει στη ζωή σας. Για να το δούμε αυτό. Θα μου πείτε, Πάμε στα καρκινάκια μας με το 7 του αέρα. Λοιπόν, σχέδια εδώ χρειάζονται αναθεώρηση, γιατί και εσείς έχετε περάσει πάρα πολλά, όπως περάσανε όλα τα παρορμητικά κτλ. Κάποια σχέδια που έχουν μείνει πίσω χρειάζονται κάποια αναθεώρηση. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι κάτι το οποίο εσείς θα θέλατε να το κάνετε με το δικό σας τρόπο, κάποιοι άλλοι σας λέγανε ότι όχι έτσι, τελικά θα το αναθεωρήσετε και θα το πάρετε με τη δικιά σας την σοφία, έτσι, με το δικό σας το μυαλό. Επίσης, να προσέχετε, κάποια πράγματα γίνονται
πίσω από την πλάτη σας και δεν φαίνονται αρχικά, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος θα τα καταλάβετε. Και επίσης να προσέξετε και τον συγχρονισμό σας. Να κάνετε τα πράγματα το κατάλληλο time, την κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουν να πάνε όλα καλά. Πάμε στους λέοντες. Με την ισχύ. Εσείς οι λέοντες που κι εσείς έχετε περάσει, γιατί στο πρώτο δεκαήμερο των σταθερών ήταν ο ουρανός και εσείς έχετε περάσει πολλά, δεν σας λέω πολλά και μεγάλα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι θα έχετε την εσωτερική δύναμη, γιατί έτσι λιγάκι ο Ιανουάριος μας αρχίζει, θα έχετε την εσωτερική δύναμη να ανταπεξέλθετε σε κάποιες μικροδυσκολίες. Παρόλο που θα είναι καλύτερο από το 21, θα υπάρχουν μερικές μικροδυσκολίες. Έτσι ξεκινάει και ο Γενάρης. Λιγάκι. Οπότε, μην είστε επικριτικοί και σκληροί με τον εαυτό σας ή και με κάποιους άλλους, για να, αν θέλετε, να πάρουν οι άλλοι κάποιες, ας πούμε, αποφάσεις. Θα έχετε εσωτερική δύναμη, θα έχετε καλή δύναμη δηλαδή, θα το πάτε μέχρι τέλος, θα βοηθηθείτε και επίσης θα συγχωρέσετε και κάποια άτομα, θα δείξετε μια ευσπλαχνία, μπορώ να πω, σε κάποια άτομα που ίσως σας αδείξαν τα περασμένα χρόνια ή στο παρελθόν. Αυτό πιστεύω ότι θα σας δώσει και μια εσωτερική γαλήνη καλύτερα για να ανταπεξέλθετε στις δυσκολίες, στις μικροδυσκολίες του καιρού, ας πούμε. Πάμε να δούμε τους Παρθένους με το 2 του αέρα. Λοιπόν, Παρθενάκια μου, εσύ θέλεις να πάρεις μία απόφαση. Μία απόφαση είτε επαγγελματική, είτε συναισθηματική και το περιτριγυρίζεις γύρω-γύρω-γύρω-γύρω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θες να την πάρεις λοιπόν αυτή την απόφαση, δεν την παίρνεις και αυτό σε κάνει να βαλτώνεις, να λιμνάζεις και αυτό δεν είναι καλό. Οπότε, πάρε την απόφαση, νομίζω είναι για καλό. Επειδή έχετε και απέναντί σας τον Δία που έχει μπει στους συχθείς από τις 29 Δεκέμβρη, νομίζω ότι είναι αυτό για καλό. Θα πάρετε την απόφαση και θα είναι για καλό. Και θα είναι και ίσως και για τα συναισθηματικά σας καλό. Μπορεί και για κάποιους όσους και για τα επαγγελματικά, δεν λέω. Δεν υπάρχει πρόβλημα, μην προσποιήστε δηλαδή ότι υπάρχει ένα πρόβλημα κατά κάποιον τρόπο, δεν υπάρχει, πάρτε την απόφαση, είναι για καλό σκοπό. Πάμε στους ζυγούς, με τον ακόλουθο του νερού. Συναισθηματάκι και εδώ. Λοιπόν, μπαίνει ένα καινούργιο πρόσωπο στη ζωή μας, γιατί σαν ζυγός και εγώ το λέω και για μένα. Ένα καινούργιο πρόσωπο σε μια νέα φάση, σε μια πολύ καλή φάση, ίσως να μας ξεβολέψει και λιγάκι, αλλά αυτή η σχέση πραγματικά είναι καλή. Κρατήστε τη! Επειδή έχουμε ανάδρομη Αφροδίτη και θα μας πάει λίγο μέχρι το τέλος του μήνα, προσέξτε μην έχετε κι εσείς και για όλα τα ζώδια το λέω αυτό, μερικές επιστροφές που μπορεί να σας φανούν καλές τώρα με την ανάδρομη Αφροδίτη, αλλά όταν θα γυρίσει ορθόδρομη, 29 Γενάρη, εκεί μπορεί να μην σας αρέσει τελικά αυτό που επιλέξατε να κάνετε ή αν το θέλετε πίσω. Δεν μιλάμε για τον ζυγό τώρα μόνο, μιλάμε για όλα τα ζώδια, έτσι, γιατί μου είχε διαφύγει να το πω από την αρχή. Λοιπόν, εδώ όμως είναι νέα σχέση, πολύ καλή σχέση και έχετε και καλή ψυχική επαφή. Που είναι πολύ δύσκολο, πνευματική και ψυχική επαφή. Κρατήστε το. Ζυγάκια μου, αυτή την κατά μου αρέσει. Πάμε στους Σκορπιούς. Με την ενότητα. Λοιπόν, εσείς εδώ έχετε κάποιες απόψεις, κάποια πράγματα που σας δυσκόλεψαν. Λογικό, γιατί είσαστε κι εσείς τα σταθερά που ήταν και ο ουρανός από τον Ταύρο απέναντί σας, στο πρώτο τουλάχιστον δεκαήμερο. Αλλά αυτά τα έχετε πίσω σας εσείς, τώρα μιλάμε για, τώρα μπαίνει στο δεύτερο δεκαήμερο, εκεί θα τα βρείτε λίγο σκούρα. Προσπαθήστε να μην είστε παραδοσιακοί και κοφτοί σε αυτό που θέλετε να κάνετε ή που σας λένε να κάνουνε. Επίσης προσπαθήστε να το δείτε και λίγο πιο πνευματικά λίγο αυτό, να το εξελίξετε μέσα στο μυαλό σας. Και επίσης προσπαθήστε να βρείτε ομοειδεάτες φίλους, ομάδες που θα σας βοηθήσουν και θα σας πάνε και ένα βήμα πιο μπροστά.
θα σας πούμε μια ιδέα, θα σας πούνε, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Μπορείτε να βρείτε και μια σχέση μέσα από εκεί, αλλά κυρίως μιλάω για τα επαγγελματικά που... και τα οικονομικά. Εντάξει, θα σας βοηθήσουν, αυτοί όλοι. Πάμε να δούμε τώρα τους τοξότες με την ισορροπία. Λοιπόν, τα τοξοτάκια μου, ανάγκη από ισορροπία. Σαν παιδί του Δία που είστε εσείς, και εσείς θα πάρετε τα δώρα σας, γιατί και εσείς περάσατε με τις εκλήψεις που γινόντουσαν στον άξονα διδύμου τοξότη, και εσείς τώρα θα απεξαρτηθείτε από αυτό, θα πάρετε τα δώρα σας, χρειάζεστε ισορροπία στη ζωή σας. Μια καινούργια συνεργασία σας βγαίνει εδώ, ή μια καινούργια συνεργασία στην αισθηματική σας ζωή, ή μια καινούργια συνεργασία επαγγελματικού επίπεδου. Εάν χρειαστεί να ψιλοσυμβιβαστείτε λιγάκι, θα το κοιτάξετε αυτό, όχι μεγάλα πράγματα και τρελά, δηλαδή να σας ξεβολέψουν εντελώς, μπορείτε και να το δείτε και να το ξεπεράσετε, γιατί νομίζω ότι θα είναι και για καλό. Και εσείς περιμένετε την κατάλληλη στιγμή για να πάρετε την κατάλληλη απόφαση που τελικά θα είναι για καλό σας. Πάμε στους εγώκερους. Με το 10 του νερού. Λοιπόν, η οικογενειακή ζωή εδώ μας λέει, γιατί και εσείς έχετε περάσει πάρα πολλά, πλούτονες, κρόνους, χαμός γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, τώρα όμως φεύγουν σιγά σιγά όλα αυτά και όταν θα φύγει και ο πλούτονας θα είναι και πολύ 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 καλύτερα. Η οικογενειακή ζωή στο στόχαστρο λοιπόν εδώ, καλό στόχαστρο εννοώ, όχι κακό, ικανοποιητική, ανταποδοτική, συνέστημα, κάτι πολύ καλό τελικά, τελεσιδική μέσα στην οικογένεια, κάτι πάρα πολύ καλό, ίσως, που το θέλετε από καιρό. Επίσης, και στο συναισθηματικό και στο υλικό κομμάτι σας πάει καλά, εντάξει, καλύπτονται αυτά τα δύο κομμάτια, που είναι πολύ βασικά και δεν το βρίσκεις και εύκολα. Και επίσης, είστε και ακόμα για άλλη μία φορά τυχεροί, γιατί έχετε και φίλους στο πλευρό σας. Τι πολύ ωραίο, οικογένεια, φίλους, εμπιστοσύνη, χρήματα, συναισθήματα. Μπράβο, κοκεράκι μου. Πάμε στον υδροχό με το 7 της φωτιάς. Επίσης, εδώ στο 7 της φωτιάς, φωτιά ο υδροχός, που δεν είναι φωτιά, νερό είναι, συγγνώμη, αέρας είναι. Εσείς με τη φωτιά εδώ πρέπει να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας σε κάποιες αποφάσεις που θέλετε να πάρετε. Και θα το κάνετε αυτό, γιατί μόνο έτσι τελικά θα ανεβείτε στο άρμα, όπως το λέει και εδώ, για να προχωρήσετε, έτσι. Θα υπερασπιστείτε λοιπόν τη θέση σας, θα κερδίσετε τις μάχες σας, όμως αυτό που λέει προσοχή και σύνεση χρειάζεται, σε ποιες μάχες θα εμπλακείτε, τουλάχιστον το αποτέλεσμα να είναι προς όφελός σας, όχι προς όφελος άλλων, μην χάσετε το δίκιο σας. Οπότε, κάτι είναι και αυτό, μια συμβουλή. Πάμε στο τελευταίο ζωδιάκι, που είναι η Ιχθύς, που έχετε και το Δία. Μπράβο σας, εμπειρία ζωής. Πολύ καλή θέση του Δία. Πολύ καλή θέση του Δία στους Ιχθύς. Λοιπόν, πολύ ωραία κάρτα αυτή, γιατί ένα σημαντικό συμβάν θα έχει στη ζωή σου. Επίσης, θα σου αποκαλυφθούν πράγματα που θα σε οδηγήσουν σε μία αλλαγή που τελικά θα είναι πολύ καλή, γιατί θα πλώσεις τα φτερά σου, θα διευρύνεις τους οριζοντές σου και σε τελική ανάλυση είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Έχεις τον Δία, είναι επέκταση, δημιουργικότητα, ομορφιά, πρόσεξε μην πάρεις μερικά κιλάκια. Τι άλλο να πω, έχεις όλα τα καλά και την τύχη με το μέρος σου. Αυτά είχα να πω για σήμερα και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Να είμαστε καλά, σας χαιρετώ. Πολλά φιλάκια και πάλι χρόνια πολλά. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Είμαστε εδώ. Είναι το πρώτο like της σεζόν. Καλό απόγευμα να ευχηθώ σε όλους όσοι συντονιστήκατε τώρα στην συντροφιά μας και να πούμε πως αυτό το like το καραντινάτο για να είμαστε, να εξακολουθούμε να είμαστε όλοι υγιείς και να παραμένουμε ασφαλείς. Όλες οι συνδέσεις μας θα γίνουν μέσω Skype για τις επόμενες εκπομπές μέχρι και η κατάσταση όσον αφορά τα επιδημιολογικά στοιχεία να καλυτερεύσει, τα κρούσματα να πέσουν έτσι ώστε να μπορούμε
θέλουμε να ξανασυναντιόμαστε και να τα λέμε με χαρά. Περαστικά να ευχηθώ σε όλους όσοι νοσείτε από την COVID, όσοι βρίσκεστε στο σπίτι σε καραντίνα ή ταλαιπωρήστε, εμείς θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε όμορφη συντροφιά. Σε αυτή την εκπομπή θα δούμε και μια πολύ ωραία πρόταση για ένα βιβλίο, το Λευκό Μανδύα. Όλα αυτά όμως σε πολύ λίγο, αμέσως μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε, ολοκληρώθηκε και το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της πρώτης εκπομπής της νέας χρονιάς. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το κομμωτήριο Vogue για την επιμέλεια των μαλλιών μου και την Βάνα Καλαμπούκα, με την οποία πραγματικά κάνουμε χτενίσματα μέσα σε 5 λεπτά. Εντάξει, το κορίτσι και γενικότερα τα κορίτσια στο Vogue είναι φωτιά, δεν το συζητώ. Και φυσικά το DK Style για το υπέροχο κόκκινο φορεματάκι, με το οποίο πραγματικά εγώ δεν ξέρω, νιώθω πάρα πολύ έτσι ορταστική και χαρούμενη σήμερα. Αφού δεν βγήκαμε, δεν κάναμε ρεβεγιόν, πού να τα φορέσουμε τα κόκκινά μας. Ευτυχώς κάνουμε και μία εκπομπή και λίγο ντυνόμαστε, λίγο βαφόμαστε και θυμόμαστε την θηλυκή μας πλευρά. Και θα θυμηθούμε και μία άλλη πλευρά μας, αυτή της ανεμελιάς και της ξεγνιασιάς, την πλευρά που βρίσκουμε κάθε φορά που συναντιόμαστε με το ποδαρικό μας, τον Ντόλι τον Τζιρούδη, τον τυχερό μας συνεργάτη, έτσι τον αποκαλώ εδώ και χρόνια. Ντόλι μου, καλησπέρα, καλή χρονιά! Καλή χρονιά και σε σένα, Λίτσα, και στους τηλεθεατές μας. Με υγεία όλο το 2022. Αμήν, Τόλι μου, πώς είσαι? Εσύ ήσουν θετικός? Όχι. Δεν ξέρω, Λίτσα, πώς την έχω γλιτώσει. Είμαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι, δεν βγαίνω έξω γιατί φοβάμαι την Όμικρον. Και τώρα ξέρεις κάτι, είναι η Όμικρον, είναι η Δέλτα, είναι η Δελτόμικρον, αυτός ο συνδυασμός. Είναι η καινούρια η Φλωρένα, που έχει ενωθεί, σου λέει, η Φλωρώνα, ναι, που έχει ενωθεί ο κορονοϊός, η κορώνα με την γρήπη. Και γενικότερα θέλω να σου πω ότι αυτό που βλέπουμε πολύ να κυκλοφορεί σαν εικόνα, ότι το 2021 σε βρίσκει μόνο ή σε αφήνει μόνο, ενώ το 2022 σε βρίσκει διπλό, έχει γίνει και στον ιό. Δηλαδή έχουν δεσμευτεί. Είναι σε σχέση ακόμα και η ΙΗ. Ναι. Και εμείς όχι μόνο πότε. Η ΙΗ. Το 2022 είναι, ναι, σε σχέση και η Βάνια. Γιατί? Το δήλωσε. Στην εκπομπή, όχι στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι ήταν ήδη. Αλλά η Βάνια του Νίκου είναι σε σχέση. Δηλαδή τι να κάνω, και εγώ βγαίνω και φωνάζω Αργυρό, φωνάζω όχι Ρουβά, είναι τον Απόστολο το Ρουβά, γενικότερα, αλλά πώς τα κατάφερες, Βάνια? Ποιον πήρε? Δεν μπορεί να μας πει, αλλά τον Γιατί? Ξέρουμε, λέει, είναι γνωστός. Γιατί θυμάμαι όλα τα χρόνια όλο... Άλλον ήθελε. Όποιος πήγαινε στην εκπομπή, ναι, τον ήθελε. Σαν και εμένα ένα πράγμα, καταλαβαίνεις τώρα. Δεν ξέρω, Βάνια, δώσε ποδαρικό εδώ και στο κορίτσι στην Κοζάνη. Κάνε ένα ποδαρικό κάτι, να διπλαρώσουμε επιτέλους. Ναι, την εποχή που όλοι χωρίζουνε, δηλαδή αυτό κι αν είναι είδηση. Ναι, μακάρι να τα πάει καλά, να στεριώσει. Να στεριώσει. Μία ο κορονοϊός που δεσμεύτηκε, που παντρεύτηκε με άλλο ιό και απ' την άλλη η Βάνια. Αυτό είναι. Το 2022 έδειξε νομίζω τις προθέσεις του. Ναι, τις και βρίσκω, Λίτσα, να μην πάμε και σε άλλες μεταλλάξεις, έτσι, μετά την Όμικρον. Θα πάμε, Τόλι. Γιατί, Λίτσα, μας τιμούνε με τα ονόματα που χρησιμοποιούν από την ελληνική αλφάβητο. Ναι. Αλλά μετά το όμικρον, Λίτσα, πόσα έχουμε ακόμα μέχρι το ωμέγα? Και μετά με το ωμέγα πόσο θα πάει? Τι θα πάει μετά το ωμέγα? Μετά είναι το όνα σου με το ωμέγα, κατάλαβες. Πηγαίνουμε σε αυτή τη μετάλλαξη, όνα σου, ρε παιδί μου. Λοιπόν, το όλοι κέρδισες το φλουρί? Όχι. Το κέρδισε στο ένα που κάναμε ο γαμπρός μου, ο άντρας της αδερφής μου, ναι, και μετά στο δεύτερο το σπίτι, ο Χριστός και η Παναγία, που τους βάλαμε όλους σε ένα κομμάτι, όλους μαζί. Πολύ ωραία.
Εγώ κέρδισα το φλουρί. Εσύ, τυχερή. Ναι. Αμάν, Λίτσα, τι σημαίνει αυτό για σένα? Δεν ξέρω, θα σου πω στο τέλος του 22. Πήρες λεφτά, γιατί εμάς... Τι? Εμάς ένα μπαμπάς μας, ρε παιδί μου, μας λέει ότι όποιος κερδίσει παίρνει ένα κοσάρικο. Και τώρα που πήγες στο σπίτι, λέμε για να μην πάει τζάμπα και πήραμε από 10 εγώ και 10 αδερφοί μου. Εσένα σου δώσει τίποτα λεφτά, μπαμπά σου? Μπαμπά? Μπαμπά? Μόνο το φλουρί? Μόνο τη χαρά, μπαμπά? Δεν πειράζει, θα πάω να τα πάρω μόλις τελειώσει η εκπομπή. Τώρα! Τώρα δεν τη γλιτώνει. Κύριε Ζήση, βρήκατε τον πελά σας. Μάλιστα, το Λάκη μου. Λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, οι επόμενες εκπομπές, ξεκινώντας από αυτή, θα είναι καραντινάτες, θα έχουν έτσι αυτή την επικοινωνία μέσω Skype. Φυσικά, γιατί και εμείς θέλουμε με τον τρόπο μας να συνεισφέρουμε στην δημόσια υγεία και φυσικά στην ασφάλεια και των συνεργατών μας και την δική μας ασφάλεια φυσικά. Γι' αυτό και για λίγο διάστημα, ελπίζω να είναι λίγο το διάστημα και μικρό, θα τα λέμε έτσι. Και βλέπω ότι έχει γίνει εκεί πέρα πίσω το στούντιό σου, έχει πολλή εξέλιξη. Ναι, Λίτσο, το αναβαθμίζω. Μου στέλνουν και κάποιες εταιρείες κάποια πράγματα, καινούριες κάμερες, καινούρια μικρόφωνα. Είδες το καινούριο μου βίντεο, τι ωραίο και εντυπωσιακό που το έκανα? Είδα το καταπληκτικό καινούριο σου βίντεο που ανέβασες, που εντάξει, πραγματικά, δηλαδή θα έπρεπε να σε πάρουν σε ταινίες, animation, να κάνεις εκεί πέρα πράγματα. Ναι. Έκανα ένα βίντεο που λέτε που μπήκα μέσα στο παιχνίδι το Fortnite. Δηλαδή, εγώ σαν τόλης βίντεο μπήκα μέσα στα γραφικά του παιχνιδιού. Πολύ εντυπωσιακό. Άμα θέλετε να το δείτε στο κανάλι μου, Internet for You, πηγαίνετε και το βλέπετε. Και έχω και ένα giveaway. Και giveaway. Με ένα Google Home, θυμάσαι, Λίτσα, αυτό που είχαμε, ναι, στην εκπομπή που δίνεις φωνητικές εντολές. Ναι. Από το YouTube το κερδίζουμε? Ναι, μόνο από το YouTube. Δεν το κάνω στο Instagram, γιατί δεν είναι κάποιες εταιρείες. Είναι δικό μου. Μόνο με σχόλιο στο YouTube. Α, πολύ καλό. Ναι, ναι. Πολύ καλό. Ωραίοτατα. Πάμε όμως τώρα στα δικά μας, τα ωραία, τα τίμια, τα γνωστά. Ναι. Τα ενημερωτικά, που ταυτόχρονα είναι και διασκεδαστικά. Και εκπαιδευτικά. Και εκπαιδευτικά. Ωραία. Έρευνα. Είχαμε πει, ναι, έρευνα. Έχουμε κλείσει με όλα τα ζώα και αρχίζουμε... Τι είχαμε την προηγούμενη φορά για το κρεμμύδι. Ναι, τα φυτά μου είχες πει. Από την Πανίδα θα περάσουμε στη Χλωρίδα τώρα. Θα ενημερωθούμε, ναι, και για τα φυτά το 22. Και για να πάει καλά η χρονιά, Λίτσα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα αγγούρια. Το για να πάει καλά η χρονιά με το αγγούρι μου κάνει ένα συνδυασμό που δεν ξέρω τώρα αν θα ήθελα να τον κάνω. Μα δεν είπα το άλλο. Ναι, εντάξει, κοίταξε να σου πω, θα κρατήσουμε την πλευρά αυτό που το τρώει και δροσίζεται. Ναι. Αυτή την πλευρά, αυτή της παροιμίας, τέλος πάντων, της τυχομυθίας θα κρατήσουμε. Ναι, γιατί η χρονιά έρχεται. Ναι. Να μας δροσίσει. Ναι. Και αυτό που λένε για το αγγούρι, Λίτσα, που δροσίζει, είναι πολύ σωστό. Είναι. Πάρα πολύ σωστό. Γιατί αποτελείται το αγγούρι από το 95% είναι νερό. Οπότε ισχύει αυτό. Και βοηθάει και το αγγούρι. Έχει και αντιοξειδωτικές δράσεις. Άρα μπορείς να κάνεις αγγουροχυμό. Να πίνεις δηλαδή αγγούρι, να τρως αγγούρι αυτές τις μέρες, λέω, για να ξεπριστούμε. Γιατί εγώ δυσκολεύτηκα λίγο να μπω στο decay φόρεμά μου, style fashion φόρεμά μου σήμερα. Γιατί φάγαμε πολύ τις γιορτές. Άρα λοιπόν θα μιλήσουμε για τα αγγούρια και συγκεκριμένα θα μάθουμε πράγματα που δεν ξέραμε για τα αγγούρια. Ναι. Είναι, Λίτσα, εγώ, Λίτσα, αυτά που έμαθα για τα αγγούρια έχω πάθει σοκ. Δηλαδή τώρα θα σκέφτομαι ότι θα τρώω συνέχεια αγγούρια. Όλο το 2022 θα τρώω, θα πάρω από το σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω πού θα πάρω, θα τρώω αγγούρια. Αγγούρια. Δεν μας φτάνανε αυτά που φάγαμε το 2021, τα αγγούρια. Τώρα θα... ναι, πάω να δούμε Λίτσα, τη θετική. Άμα σου πω αυτά που κάνουνε... Ναι. Είμαι σίγουρος, θα πας και εσύ μετά να πάρεις αγγούρια. Ωραία, για να δούμε, ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν,
Όπως είπαμε, το 95% είναι νερό. Οπότε αυτό σημαίνει ότι ενυδατώνει πολύ το σώμα μας. Mm-hmm. Τώρα, πριν αρχίσουμε για τα θετικά, το τι κάνει το αγγούρι, να σου πω ότι το αγγούρι είναι φρούτο. Ανήκει στην κατηγορία φρούτα. Πάλι και το αγγούρι δεν είναι λαχανικό? Όπως και η ντομάτα, ναι. Ρε παιδί μου, κοίτα να δεις. Είναι άρα στην κατηγορία φρούτα. Φρούτο θεωρείται το αγγούρι. Ναι, και είναι, έχει συγγένεια με το καρπούζι. Το αγγούρι. Ναι, για σκέψου το, πώς βγαίνει το καρπούζι, πώς βγαίνει το αγγούρι και τι σχήμα έχει και τι χρώμα έχει και πώς είναι τα φύλλα του. Και κοίταξε, τι είναι πρώτα ξαδέρφια, ας πούμε, το αγγούρι με το καρπούζι, τόσο κοντινή συγγένεια ή εξαίματο συγγένεια έχουνε? Είναι τώρα, ανήκουν σε μια κατηγορία που έχουν τα σπόρια μέσα, ναι, του. Βασικά το ξέρεις, το καρπούζι είναι πολύ χοντρό. Ναι, άρα έχουν στενή συγγένεια. Ναι, ναι. Και είναι και τα δύο πράσινα, και το καρπούζι και το αγγούρι. Ναι, απλό το καρπούζι είναι χοντρό. Και στρόγγυλο. Ναι, έτσι οβάλ. Ενώ το αγγούρι είναι μακρύ και πιο λεπτό. Ναι. Αλλά και τα δύο τα τρως. Και δροσίζεσαι. Άνα, μπράβο. Το αγγούρι με το καρπούζι, έχεις δίκιο Γιάννη, συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Έχεις απόλυτο δίκαιο. Ανάλογα όμως το καρπούζι και ανάλογα το αγγούρι. Ωραία. Άρα είναι συγγενής με το καρπούζι το αγγούρι. Πρώτη πληροφορία. Ναι. Τώρα, όταν Λίτσα, έχεις ένα hangover. Ναι. Όταν αρχίζουμε να βγαίνουμε στα κλαμπ. Μάτριξ. Ναι. Και όταν κάποιος γίνει σε κλαμπ και έχει αυτό το hangover που λέμε, που έχει πιει αλκοόλ και γυρίζει το βράδυ σπίτι του. Την επόμενη ημέρα, Λίτσα, δεν είναι χάλια? Ναι. Δεν νιώθεις χάλια αυτό το hangover? Λίτσα, άμα φας ένα αγγούρι με το που θα ξυπνήσεις, θα νιώσεις πολύ καλύτερα, γιατί μειώνει τις επιπτώσεις του hangover. Απίστευτο. Γιατί επειδή έχει ενυδατώνει τον οργανισμό, επειδή έχει πολλά υγρά. Όχι, έχει πολλά πράγματα που θα τα πούμε παρακάτω. Αλλά γενικά κράτησε το αυτό. Και επίσης λέει, ναι, αν θες καλύτερα αποτελέσματα, φάει δύο αγγούρια. Όχι. Να το φας το αγγούρι, ναι, πριν κοιμηθείς. Με το που πας σπίτι έτσι όπως είσαι μεθυσμένος, ναι, βρες τη δύναμη. Άνοιξε το ψυγείο, φάει ένα αγγούρι, κοιμήσου. Και το πρωί θα έχεις ξυπνήσει πολύ καλύτερα, γιατί θα έχει ήδη δράσει. Τι καλό ρε εσύ αυτό. Ναι. Έπρεπε να το πούμε πριν τα Χριστούγεννα, για να ξέρει ο κόσμος, ναι, που δεν θα έβγαινε, αλλά που θα καθόταν στο σπίτι ανέπινε. Το αγγούρι δηλαδή καταπολεμά το hangover. Και ιδίως, ναι, αν το φας μεθυσμένος αφού γυρίσεις. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, γυρνάς στο σπίτι μεθυσμένος. Είσαι ρε παιδί μου, ξέρεις, πάω να κοιμηθώ, αλλά πρέπει να βρεις τη δύναμη, ναι, να πας στο ψυγείο και να φας ένα αγγούρι, οπωσδήποτε. Να το καθαρίσεις κιόλας, πρέπει να το καθαρίσεις. Όχι. Τι όχι, όχι. Με τη φλούδα. Γιατί η επόμενη πληροφορία, ναι, είναι ότι τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά που θα πούμε και οι βιταμίνες, όλα αυτά, βρίσκονται στη φλούδα του αγγουριού και πρέπει να το τρώμε χωρίς να το ξεφλουδίζουμε. Ολόκληρο. Α, που πας σε μερικές ταβέρνες και σου έχουν το καγκούρι με τη φλούδα. Χωριάτικη, ναι. Ναι. Κάτι ξέρουνε. Και δεν είναι ότι βαριότανε. Δεν είναι ότι βαριότανε να το καθαρίσουνε. Ναι, όμως πρέπει να το πλύνεις πολύ καλά το αγγούρι. Πολύ καλά, ναι. Γιατί πλύνεις. Βγαίνει από το χώμα. Όχι, δεν βγαίνει από το χώμα. Η πατάτα βγαίνει από το χώμα. Το αγγούρι από πού βγαίνει? Από την αγγουριά. Υπάρχει αγγουριά. Βγαίνει... Ναι, βρε, από πάνω βγαίνει. Και τι, συγγνώμη, υπάρχει φυτό που κρέμονται αγγούρια? Ναι, βρε. Τι λες, βρε, Τόλη, που υπάρχει φυτό που κρέμονται αγγούρια? Ναι, Λίτσα. Νομίζω ότι είμαι εγώ τρελός, αλλά τελικά εσύ βγαίνεις τρελή, να το ξέρεις. Υπάρχει φυτό που βγαίνει. Δεν είναι μεγάλο. Α, δεν είναι μεγάλο. Παιδιά, δεν είπαμε ότι είναι και δέντρο. Α, είναι χαμηλό. Χαμηλό. Και όλο αυτό το αγγούρι που κρέμεται, ρε, εσύ, Γιάννη. Δεν βρίσκει κάτω. Ναι. Βρίσκει κάτω, αλλά ναι, αλλά κάποια είναι που πρέπει να έχεις ένα τέτοιο που λίγο κάνουν σαν αναρρίχηση. Γι' αυτό, ναι, ναι, το στραβώνει το αγγούρι. Έχει την κλίση, δεν είναι φυτενές.
Γιατί με το που πάει να πλησιάσει χώμα, τσακ κάνει καμπύλη για να αποφύγει το χώμα. Όχι, μερικά είναι και ευθεία. Αμερικά κουμπάνε. Να, εγώ βλέπω εδώ ένα γκούρι κάτω στα χώματα. Βρες μου, ρε Γιάννη μου, ένα γκούρι μπορείς να μου... Α, ναι, έχεις δίκιο. Έλα ρε εσύ, θα ανέβω σε μια αγκουριά και θα αρχίζω να κόβω αγκούρια. Έτσι λέει. Όχι, αλλά μου αλλάζεις τα δεδομένα τώρα. Εγώ την αγκουριά την έχω να είναι κάτω στο δάπεδο. Θέλω να στο χώμα. Είναι κάτω στο δάπεδο. Δεν είναι ο μέσος στο χώμα. Είναι, ρε παιδί μου, έτσι απλά. Ναι. Συνήθως έχουν κάτι σαν ξύλα. Α, αναρριχόμενο. Κάνει λίγο έτσι, αναρριχόμενο, ναι, και κάπως κρέμονται. Ωραία. Ωραία. Άρα λοιπόν, αφού αυτό το αγκούρι το πλένεις καλά, γιατί είναι εκτεθειμένη η φλούδα γενικότερα στο... Ναι. Ωραία. Τώρα θα σου πω πότε πρέπει να μαζέψεις τα αγκούρια. Πες είσαι στη φάρμα, Λίτσα, και έχετε κάτι αγκουριές. Πας και τα βλέπεις από πάνω. Mm. Πώς θα καταλάβεις, Λίτσα, ποιο αγκούρι είναι έτοιμο για να το πάρεις να το φας? Αν είναι πράσινο. Πράσινο δεν είναι σίγουρα. Εγώ θα πρέπει να σου πω το πόσα εκατοστά πρέπει να είναι για να μπορείς να το πάρεις να το φας. Πόσα λες? Άρα υπάρχει συγκεκριμένο μέγεθος, δηλαδή το αγκούρι πρέπει να φτάσει σε συγκεκριμένο μέγεθος για να το φας. Ναι, η έρευνα έχει βγάλει ένα μέσο όρο εκατοστών. Ναι. Που όταν δεις περίπου λες, είναι... υπάρχουν και κάποιες ποικιλίες, Λίτσα, που είναι τα πολύ μικρά τα αγκουράκια. Τα baby αγκούρια. Ναι, θα μπορούσε. Που τα κάνουν τουρσί. Ναι. Αλλά σαν μέσο όρο... Πρέπει για να το φας το αγκούρι πρέπει να έχει φτάσει κάποια εκατοστά. Ναι, πόσα λες? Αλλιώς είναι ακόμα στην ανάπτυξη. Ναι. Τι να σου πω τώρα, 15 εκατοστά? Πλησιάζεις, ανέβα λίγο. Α, πιο πάνω πρέπει να είναι το αγκούρι? Λίγο, πολύ λίγο ακόμα. 23, τι λέει? Όχι βρε τόσο. Τι είναι αυτό βρε Γιάννη? 8, 17, ναι. 20. Όχι, το είπες. 17. 17,7 εκατοστά. 17,7 εκατοστά, δηλαδή πρέπει να πάρω να μετρήσω το αγκούρι. Αν έχει φτάσει 17,7 είναι 7... έτοιμο να το φάω. Ναι, το πιο μικρό το είναι ακόμα αγουρό. Ναι, δεν θα σ' αρέσει και πολύ κάτω από 17 εκατοστά. Μπορεί να είναι λίγο, ναι, όχι ομό. Σκληρό. Ναι. Να μην έχει τόσο υγρά μέσα. Ναι. 17,7 είναι ένα πολύ σωστό μέγεθος, Λίτσα, για να φας ένα αγκούρι. Πείτε μου εμένα την παρουσιάστρια που αποφάσισα... Γιατί λέει έρευνα, δεν φταίω εγώ. Που αποφάσισα να βγω σοβαρή με 50 και χιλιάδες κρούσματα. Και έναν στους δύο να νοσεί. Πείτε μου πώς να μιλήσω σοβαρά εγώ με αυτή την έρευνα που ειλικρινά άλλα σκέπτομαι, άλλα κάνω και άλλα εννοώ ένα πράγμα. Λίζα, τώρα θα σκέφτεσαι για τα αγκούρια. Μόνο για τα αγκούρια σκέφτομαι, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, άρα 17,7 άμα πάω φάρμα, να το ξέρω αυτό ή αν πέσει η ερώτηση, το αγκούρι πλέον είναι έτοιμο να το φας. Α, είδες φάρμα τι έγινε, χαμός, Λίζα. Χαμός, άσε, μην με αφήνεις να σχολιάσω τώρα εδώ, reality, ξεκινήσει και το Survivor. Ξεκίνησε και το Survivor, Λίτσα. Στο Survivor, Λίτσα, είναι η Μυριέλα, ναι, που θέλει τον Τσακατσούκα. Ναι. Ότι ο Τσακατσούκα θέλει τη Μυριέλα, τόσο μιλάνε. Και άλλοι από την ομάδα των διασύμων λέει: γιατί μιλάτε, λέει, γιατί κάνετε χαιρετιέστε. Γιατί χαιρετιέστε, τι σα πειράζει εσά? Ναι. Δεν συμφωνείς, ρε Λίτσα, δεν σε έχουν ευρεάσει και εσένα οι άλλοι? Δεν έχουν ευρεάσει, δεν μ' αρέσει φέτος το Survivor. Προς το παρόν δεν μ' αρέσει καθόλου. Γιατί δεν σε αρέσει αυτό το ζευγαράκι? Ναι, δεν έχει προσωπικότητες, δεν έχει χαρακτήρες. Σιγά σιγά, εδώ βαλάνε τις μας... Ναι, για να δούμε καινούργιοι που θα μπουν να κάνουν την ανατροπή. Προς το παρόν εμένα δεν με έχει κερδίσει. Άκουσες τα ονόματα για τους καινούργιους, να τα πούμε αποκλειστικά ένα. Να πούμε, ναι. Η Κάτια. Ταραμπάνκο από το προηγούμενο. Έτσι λέει, θα τη βάλουν. Ισχύει. Έτσι λένε. Είναι ο Βολικάκης, είναι ο Σολεϊδης, είναι ο δικός μας ο Αεράκης που περιμένουμε να δούμε αν θα μπει ή όχι. Αυτό ναι, λες, αλλά δεν τον βάλανε. Λες να τον βάλουν μετά στη δεύτερη. Μπορεί, μπορεί. Ή μπορεί και κάτι. Δαλάκα, όχι πάλι.
Όχι, δεν νομίζω. Άντε τώρα. Δηλαδή, είπαμε με τη Δαλάκα, κέρδισε. Κέρδισε, δεν το κέρδισε το ένα. Ναι. Μα αυτό γιατί τους άμα είναι να τους βάλουν, παιδιά, να τους βάλουν στο All Stars. Όταν ναι. γίνει ένα άλλο που θα είναι τέτοιο, όχι να μην τους βάλουν από τώρα τους κάψουν. Έλεος τώρα, εντάξει, είπαμε και η Δαλάκα, είπαμε, Δαλάκα. Τέλος πάντων. Πάμε στα αγκούρια, τα προτιμώ. Ναι, πάμε στα αγκούρια. Λοιπόν, με το αγκούρι άμα τρως, λέει η Λίτσα, μπορείς να χάσεις βάρος. Mm-hmm. Γιατί έχει χαμηλές θερμίδες και υψηλή περιοκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά και νερό. Και όταν τρως αγκούρι, σου ικανοποιεί το αίσθημα της πείνας. Και μετά δεν πεινάς για να φας άλλο. Ικανοποιείς άμα φας αγκούρι, ισχύει αυτό. Ναι. Επίσης, όταν τρως αγκούρι, έχεις δροσερή αναπνοή. Α. Γιατί αποτελούν σαν ένα φυσικό αποσμητικό, Λίτσα, για το στόμα. Αλήθεια. Ναι. Σαν να τρως μια τσίκλα καραμέλα με γεύση αγκούρι, ναι. Με γεύση αγκούρι. Ναι, ναι, γιατί καθαρίζει και όλο το στόμα. Γενικότερα, και λειτουργεί σαν φυσικό ποσμητικό το αγκούρι, στόματος. Ναι, 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 πολύ καλό αυτό. Εδροσίζει, λέει, την αναπνοή σου, άμα φας ένα αγκουράκι ή αν δεν θες να το μασίσεις, αν πάρεις μια φέτα, λέει, και την έχεις μέσα στο στόμα σου για 30 δευτερόλεπτα και σκοτώνεις τα βακτηρίδια από τη γλώσσα σου και έχεις καθαρότερη αναπνοή. Και γιατί δεν τρώμε αγκούρια? Γέλατε, γι' αυτό σου λέω. Εγώ θα πάω να φάω αγκούρι τώρα. Πρέπει να φάω αγκούρι, ναι, κανονικά. Δεν έχω, θα πρέπει να βγω. Πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ, πρέπει να φορέσω διπλή μάσκα, γιατί από τις άλλες τις νι 95, 85, 96, δεν ξέρω πόσο, δεν έχω πάρει. Ναι, και εγώ δεν πήρα ακόμα. Ναι, διπλή μάσκα, πάρα, σούπερ μάρκετ, νίντζα, τον κορονοϊό και αγκούρια. Τι να κάνουμε. Ναι, λοιπόν. Τώρα. Γενικά λέει μειώνει το άγχος και το στρες. Το αγκούρι. Ναι. Μα ποιος το τρώει και ζορίζεται τότε? Γιατί λένε έτσι, άλλος το τρώει. Α, ναι, λέει μια παροιμία. Ναι, άλλος το τρώει και ζορίζεται, άλλος το τρώει και δροσίζεται. Εδώ ο γκούρι σου λέει καταπολεμά το άγχος και το στρες. Ναι, το άγχος και το στρες. Θαυματουργό το γκούρι προς το παρόν, Τόλι. Ναι, γιατί έχει βιταμίνη 1, β1, β5 και β7. Αυτά. Μετά, βελτιώνει τα μαλλιά και τα νύχια. Γιατί έχει κάποια συστατικά που συμβάλλουν στο σχηματισμό κερατίνης. Άντε τώρα, τζάπα παίρνουμε σαμπουάν με κερατίνη. Σαμπουάν αγκούρι έπρεπε να πάρουμε. Αχ, υπάρχουν κάποια αλήθεια με σαμπουάν. Ξέρεις, μια μάρκα που είναι από φρού. Νομίζω έχει ένα αγκούρι. Έχει και αγκούρι, έχεις δίκιο. Και δηλαδή κατανάλωση αγκουριού σε βοηθά σου να έχεις πιο υγιή μαλλιά και νύχια. Ναι, βελτιώνει, λέει, λίγο τα νύχια και τα μαλλιά. Πολύ την καλό. Τρίχα και το. Ναι. Μετά βελτιώνει την πέψη. Γιατί έχει πλούσιο σε φυτικές ίνες και το νερό και γενικά μέσα το έντερό σου, Λίτσα, άμα έχεις δυσκυλιότητα, φάει αγκούρι. Γιάννη, σε παρακαλώ, παραμένω ψύχρεμη όπως βλέπεις. Δεν σχολιάζω καν. Δεν υπάρχουν πονηρές εκφράσεις και λέξεις, τελικά το έχουμε διαπιστώσει, υπάρχουν μόνο πονηρά μυαλά. Ναι, Γιάννη μου, άμα έχεις πρόβλημα με το έντερό και έχεις δυσκυλότητα, θα φας ένα αγκούρι. Γιατί όχι. Σαν την αλόη βέρα, γιατί και η αλόη βέρα έτσι δεν είναι πράσινη που έχει ζουμιά από μέσα και όταν την καταναλώνεις σε βοηθά στη δυσπεψία και στη δυσκυλότητα. Α, μην το... Μην το και τώρα, θα πούμε και για την αλόη. Α, έχουμε και για αλόη σε επόμενο. Τώρα που μου έδωσες την ιδέα, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, και επίσης είναι και πολύ καλό διουρητικό. Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Γιατί έχει το νερό, Λίτσα. Ναι, ισχύει. Εγώ λοιπόν, πώς έπινα αγκούρι, δεν μπορώ να θυμηθώ. Υπήρχε μια περίοδος που έπινα αγκούρι. Δηλαδή, κάπως το έβαζα μέσα στο νερό το αγκούρι. Α, έβαζα νερό με αγκούρι μέσα στο νερό. Φέτες. Ναι, φέτες. Το άφηνα για λίγο στο ψυγείο, για κάποιες μία μέρα. Το αγκούρι έβγαζε μέσα στο νερό αυτά που έχει. Και μετά εγώ το έπινα. Πού το είχες δει αυτό και το έκανες? Δεν θυμάμαι, τότε παλιά που ήμουν φέτες. Μήπως το είχε πει κανένας διατροφολόγος? Μπορεί, ναι. Γιατί θυμάμαι, εγώ το πίνα λέω το αγκούρι, αλλά πώς να το πιείς το αγκούρι, δεν μπορούσε να... Δηλαδή δεν και γιατί δεν το έτρωγες να τελειώνεις? Πόσο να φας, μάσα, 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 θα σου φύγει η μασέλα που λένε.
Άρα το αγγούρι και διουρητικό, άρα ρίχνει την πίεση και ταυτόχρονα βοηθά στην αποτοξίνωση, όπως είπαμε, και, και στο να μην έχεις κατακράτηση. Ναι, και στη δυσκολιότητα. Και στη δυσκολιότητα. Άμα δεν μπορείς να τρως αγγούρι και... Δεν ζορίζεσαι. Όχι. Λοιπόν, επειδή περιέχει κάλιο το αγγούρι, ωφελεί, λέει, και στην υγεία της καρδιάς. Γιατί το κάλιο βοηθάει και στα νεύρα και στα νεφρά να φιλτράρουν το αίμα. Καθαρίζει τα νεφρά, ναι. Επίσης, προστατεύει από τα κρυολογήματα. Μη με τρελαίνεις τώρα. Που είναι η εποχή, ναι, το γράφει η έρευνα, αγγούρι προστατεύεται από τα κρυολογήματα. Επιβραδύνει τη γύρανση του δέρματος. Τρέλανε με τώρα. Βάζουν αγγούρια, αλήθεια, θα φάμε αγγούρι. Που βάζουν στα μάτια αγγούρια. Ναι. Ναι. Και βοηθάει και στα οστά. Και βελτιώνουν και την όραση, ρε Λίτσα, τα αγγούρια. Τα βλέπεις δηλαδή όλα καλύτερα. Ναι. Πάει αγγούρι και θα δεις τη... τον κόσμο με άλλα μάτια. Το φως. Να σου πω, η αγκουροπαραγωγή θα πρέπει να πάρουν αυτή την εκπομπή και να την έχουν για προμόσιο των προϊόντων τους. Πραγματικά, δηλαδή εμένα το αγκούρι τώρα με έχει ψήσει πολύ άσχημα. Και εμένα σου λέει, αφού μόνο που είδα την έρευνα, λέω, και το ξεχνάμε ρε Λίζα καμιά, μόνο σε σαλάτα κι αν όταν είναι με αγκουροντομάτα, τότε το θυμόμαστε, γιατί... Σκέτο, δεν το τρώσεις πουθενά σκέτο, όχι σε σαλάτα, δεν είναι μόνο. Οι διατροφολόγοι το βάζουν το αγγούρι πολύ στη διατροφή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και εγώ έχω καιρό να φάω αγγούρι. Κι εγώ θα πρέπει, ναι. Πρέπει να φάμε αγγούρι, παιδιά. Γιάννη, εσύ αγγούρια τρως. Θυμάμαι, Γιάννη, θυμάσαι που εσύ είχες πάντα ένα αγγούρι στο ψυγείο. Πάντα. Γιατί? Ο Γιάννης πάντα είχε ένα αγγούρι στο σπίτι του. Το έτρωγε. Και είδες πως μοιάζει. Baby face που είναι. Ναι. Που μοιάζει με 20 και είναι 30. Επειδή οπότε τρώει... ήξερε το μυστικό του αγγουρίου. Δεν ξέρω. Ήξερες για το μυστικό. Το ήξερες. Το ήξερε. Το ήξερε, λέει. Και γιατί δεν μας το έλεγε. Και στις μάσκες αγγούρι βάζουν για τη γύρανση και για αυτά. Ναι, ναι. Α, κάνει και μάσκα με αγγούρι ο Γιάννης. Για ένα-ένα μας τα λες. Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα θα σου πω και ένα τελευταίο για το αγγούρι. Και έχουμε και το τελευταίο για το αγγούρι. Ναι, ναι. Ωραία. Το οποίο είναι tip. Α, tip. Όταν Λίτσα κάνεις μπάνιο. Ναι. Και γεμίζει το μπάνιο σου υδρατμούς. Ναι. Κάτσε ρε Λίτσα, ακόμη δεν είπα κάτι. Τι είπε. Δεν μπορώ, θα αλλάξω κοντρόλ. Όχι, δεν πρόκειται. Δεν παίρνει μαζί σου το αγγούρι, έτσι. Όχι. Εντάξει, ωραία. Γιάννη, άσε το ψυγείο. Λοιπόν, και πας στον καθρέφτη, Λίτσα, και δεν έχει υδρατμούς ο καθρέφτης και δεν μπορείς να δεις τον εαυτό σου. Έχει, και κάνεις έτσι, έτσι και δεν γίνεται. Εάν πάρεις αγγούρι φέτες και πασαλείψεις τον καθρέφτη, δεν θα θολώσει. Μετά ή πριν. Κάτσε να δω τι γράφει. Πριν το μπάνιο θα πασαλείψω με αγγούρι τον καθρέφτη. Μετά λέει. Αλλά και αυτό που λες και πριν είναι λογικό. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, όχι, θα έχει υγρασία, οπότε δεν πρόκειται να στεγνώσει. Άκου τι θα κάνω. Θα κάνω τα υγρά του αγγουριού δεν... Τι θα κάνεις, για πες, κάνεις... Ναι. Θα κάνω με φέτες αγγουριού τον καθρέφτη του μπάνιου. Ναι. Ωραία. Μετά όμως θα τον περνάω με καθαριστικό υγρό ή μόνο με αγγού. Είναι τοπικά για εκείνη την ώρα που θα κάνεις το μπάνιο. Για να μην θολώσει. Μετά, για να μην μετά λογικά θα γίνει χάλια. Πρέπει να το καθαρίσεις. Μπράβο. Άρα πριν κάνω μπάνιο, περνάω μία αγγούρι τον καθρέφτη. Ναι. Και δεν θα θολώσει από τους υδρατμούς. Οπότε όταν βγεις και θες να καταχθείς στον εαυτό σου τον καθρέφτη. Εγώ δηλαδή που κάνω, κάνω μπάνιο μετά θέλω να πάω να ξυριστώ. Ναι, ναι, πρόβλημα. Και θολώνει, δεν μπορώ να. Ναι. Ναι. Και αυτό λέει ταυτόχρονα λέει, ναι. Θα σου κάνει και ένα άρωμα αγγουριού και θα είναι σαν σπάρι. Α, ναι, και αρωματοθεραπεία ταυτόχρονα, μαζί με τους υδρατμούς, δηλαδή που θα ζεσταίνει μέσω χώρος,
Ναι. Το αγγούρι στον καθρέφτη θα σου μεταφέρει και αυτό το άρωμα και ταυτόχρονα θα χαλαρώνεις κιόλας. Ναι, ναι. Πολύ καλό. Το βράδυ θα κάνω εγώ μπάνιο. Δεν έχω αγγούρι. Παρακαλώ πολύ. Πηγαίνοντας στο σπίτι. Ναι, φεύγοντας, τους συνεργάτες εδώ πέρα, να σταματήσουμε λίγο να πάρουμε αγγούρια, παιδιά. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αυτό. Και ξέρεις ποια είναι τα... Ποια θα διαλέξεις. Ξέρεις και πού θα διαλέξεις. Τα 17 εκατοστά και πάνω. Ναι. Το αγγούρι. Άμα είναι μικρότερο, θα πω εκεί στο μανάβι μου. Μανάβι, το αγγούρι ναι, σου... Sorry, τον έχω δει το μανάβι σου. Ναι, το αγγούρι σου δεν είναι έτοιμο, θα πω στο μανάβι μου, για προσκατανάλωση. Ναι. Άμα φτάσει 17,7, ενηλικιωθεί το αγγούρι σε μήκος, τότε μια χαρά, το παίρνεις και το τρως. Πέραν της πλάκας, πραγματικά πολλά ευεργετικά, έτσι, ναι. Πολλές ευεργετικές ιδιότητες έχει το αγγούρι. Ναι, ναι, εγώ έπαθα την πλάκα μου. Ναι, να μας πάει έτσι καλά η χρονιά, καλά το είπες. Όλο το 22, Λίτσα, έχουμε να μάθουμε πολλά. Θα μάθουμε, ναι, για να μάθουμε να τρώμε και καλύτερα, γιατί είπαμε εκπαιδευτική με διασκεδαστική τηλεόραση. Το like στο Flash TV. Το like μου. Θα συνδυάσουμε και τα δύο. Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο. Πρώτο Θεός, να είμαστε καλά, με gadget. Ναι, με ένα gadget θα έχουμε. Με gadget. Πολύ ωραία. Να μου είσαι καλά και να προσέχεις. Γεια. Γεια. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να κάνουμε εμείς παραγγελίες για τα αγκουράκια μας. Και αν είστε παραγωγή που βγάζετε αγκούρια, κάντε μας ένα τηλέφωνο εδώ πέρα στο σταθμό να μας ενημερώσετε, γιατί θέλουμε να είναι και φρέσκα. Δεν μου είπατε όλες για τα βιολογικά αγκούρια. Τι διαφορά μπορεί να έχουν από τα άλλα τα αγκούρια. Ότι καλλιεργούνται, Γιάννη μου, βιολογικά. Ναι, με βιολογικό τρόπο το γνωρίζω ως εκεί. Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ να χρησιμοποιήσουμε ίσως τα αγκούρια μας ή και όχι, γιατί θα επιστρέψουμε με μαγειρική. Επιστροφή με το τότε διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής. Είναι το μέρος που θα είναι αφιερωμένο στη μαγειρική. Μία ακόμη υπέροχη συνταγή με προϊόντα της Pitani's Bros, αλλά και συστήματα και εργαλεία που μπορείτε να βρείτε και στο online e-shop της Pitani's Bros, θα εξελιχθεί σε πάρα πολύ λίγο στις οθόνες σας. Ο Στέλιος Pitani's και ο Γιάννης Γιαννίτσας ετοιμάζουν κάτι πολύ ωραίο και απολαυστικό για όλους εμάς. Γρήγορα. Σε ένα ωραίο στρούντελ. Έτσι, αλμυρό. Κατά κύριο λόγο ναι, είναι γλυκό το στρούντελ, αλλά εμείς θα το κάνουμε αλμυρό. Βασικά έχει πολλές παραλλαγές και κανονικά έχει φωνιά, αλλά εμείς θα το κάνουμε με κρούστας. Γενικά μια τυλιχτή πίτα ωραία που θα είναι ένα πολύ ωραίο ρεκτικό στο τραπέζι μας. Ας μην το ονομάσουμε. Εντάξει, απλά ο κόσμος το ξέρει περισσότερο είτε με γλυκά είτε με φυγιά. Πάμε λοιπόν σαν στρούντελ. Λοιπόν, ξεκινάω με αυτό που ξέρω να κάνω καλύτερα. Ξεκίνησε λοιπόν. Με αυτό που ξέρεις καλύτερα. Θα σοτάρουμε σπανάκι. Θα σοτάρουμε τα υλικά μας. Έτσι. Καθώς καθαρίζει ο... ο νεαρός εδώ. Το παιδί. ο μικρός. Θα σοτάρουμε κρεμμύδι ξερό.
να καθαρίσουμε. Σου φτάνουνε τέσσερα. Ε? Σου φτάνουνε τέσσερα. Τέσσερα, τι τέσσερα. Μανιτάρια. Ναι. Νομίζω ότι σου φτάνουνε. Σε σχέση με το σπανάκι. Ναι, ναι, μια χαρά. Θα σοτάρουμε το κρεμμύδι, το ξέρω. Τα θες σε πέντε σύγκυβάκια. Θα με διακόψεις κάθε φορά που πάω να μιλήσω. Να πω κάτι. Καλά, αν δεν συνέχισε. Θα αφήσουμε να μαραθεί έτσι να λίγο. Να το αφήσω ξέρετε. Να καραμελώσει, δώσει και το σκόρδο. Ξέρεις ότι τώρα σε ζηλεύω λίγο, γι' αυτό θα κάνω αυτά. Εκεί δεξί, είπα κι εγώ λίγο να βοηθήσω. Σε ζηλεύω ρε κυρά, ήθελα κι εγώ να γίνω μάγειρας όταν ήμουν μικρός. Θα σοτάρουμε τα κρεμμύδια να μαλακώσουνε, να καραμελώσουνε. Μετά θα ρίξουμε τα μανιτάρια μας, το κουκουνάρι. Θα ρίξουμε ύστερα και το σπανάκι και λίγο σκόρδο. Mm-hmm. Θα ρίξουμε ύστερα και το σπανάκι για να αρωματιστεί καλά απ' όλα. Δεν θέλουμε πολύ δυνατή φωτιά εδώ πέρα. Ναι, βασικά σε σβηστεί σχεδόν έτσι, ήσαν αμαλακτή. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, ρίχνουμε και το κουκουνάρι. Θες και μαχτυλίγι. Θα βάλουμε λίγο για την ντομάτα. Και ωραία. Λίγο λιαστή, ναι. Τη βγάλαμε και αλλά δεν την είπαμε, δεν πειράζει. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ο άντρας του σπιτιού. Αυτό που δεν πας. Λοιπόν, θα ρίξουμε και το σκόρδο μας, περίπου μισό κουταλάκι. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο ακόμα, γιατί τα μανιτάρια μας το απορροφάνε. Θα ρίξουμε και τη λιαστή μας. Και λίγο ακόμα. Λες. Μα κοίταξε πόσο είναι το τέτοιο, το σπανάκι. Εντάξει, το σπανάκι ούτως ή άλλως θα μαραθεί, θα είναι... Θα είναι ούτε το 1 τρίτο. Μα... Ορίστε λοιπόν, ναι, μία ακόμα για να μην έχεις ανάγκη. Ναι. Και τέλος, οικονομία. Λοιπόν, και θα ρίξουμε και τα σπανάκια μας, αφού τα έχουμε καθαρίσει. Εδώ είναι μικρό το σπανάκι, άμα ήταν μεγαλύτερο... Όπα. Θα τα κόβαμε λίγο πιο πολύ τα φύλλα, εδώ δεν χρειάζεται. Εντάξει, εμείς για ευκολία και για άνεση έχουμε πάρει έτοιμο πλημμένο σπανάκι. Εδώ τώρα θα το αφήσουμε να μαραθεί. Θα τραβήξω όλες τις λιπαρές ουσίες τώρα και τα αρώματα. Να προσθέσουμε και λίγο αλάτι για να μαραθεί λίγο πιο γρήγορα ουσιαστικά και λίγο πιο φυσικά. Να μην βγάλει την κλωροφύλλα του και την κρίση. Το αλάτι βοηθάει σε αυτό. Σήμερα κάνω εγώ εσένα και εσύ εμένα. Μ' αρέσει αυτή η συνταγή, ωραία. Τέλεια. Το πιπέρι βοηθάει στη γεύση. Όπως και το μασοκάριδο. Να βάλουμε μήπως και λίγο κολιανδρό. Για να πάει καλά η χρονιά ρε φίλε. Εσύ καταλάβαινε γιατί κοιτάς έτσι. Τέλος πάντων. Θα προτιμάτε πάντα μοσχοκάριδο το καρύδι, δεν έχει καμία σχέση με τη σκόνη, εντάξει. Καμία απολύτως σχέση, δηλαδή τα αρώματα που βγάζει είναι φανταστικά. Νομίζω είμαστε έτοιμοι, Είμαστε πανέτοιμοι. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα έτσι, πάρα πολύ εύκολο. Πιο πολύ ώρα ψήσιμο, θέλει παρά η προετοιμασία. Θέλει, περισσότερο θέλει άλυμα το βούτυρο. Έλα, λοιπόν, πάμε λοιπόν να σε βοηθήσω γιατί πραγματικά σε αυτή την εκπομπή. Δηλαδή, σε αυτή την εκπομπή, σε αυτή τη συνταγή, πραγματικά νομίζω ότι σου αξίζει συνταξιοδότηση μετά από αυτό. Ειλικρινά. Τέλος, δηλαδή. Τέλος, δηλαδή, μετά από αυτό δεν γίνεται. Δεν πάει. Θα πάρουμε ένα εφάπαξ. Λοιπόν, θα απλώσουμε 4 με 5 φύλλα από κάτω. Βουτυρώνοντας τα. Ναι, ναι. Σκληρός. Γιατί? Είσαι σκληρός. Φίλε, να είναι. Πλούσιο, γιορτινό. Ναι. Σωστός. Ούτως ή άλλως γέμισε είναι λίγοι που κάναμε. Να φανεί ωραία. Λίγο με τα δεν φύλλα. Δεν το έχω σκεφτεί έτσι όπως το λες. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ωραία. Πάμε τότε. Ένα-ένα το φύλλο. Γιατί το φέρνεις αυτό εδώ. Έλα, ξέρω εγώ τι κάνω. Με ενοχλείς.
Λοιπόν, εδώ έχουμε χωριάτικο φίλο βέβαια. Οπότε. 4-5, ναι, είσαι ναι, ναι. σίγουρος. Είναι γιατί λίγο πακουλούτσικο. Ας είναι ρε αυτό. Εντάξει, το δέχομαι. Λοιπόν, δεν λαδώνουμε, βουτυρώνουμε πολύ. Τουλάχιστον μέσα στο φύλλο, δηλαδή απ' έξω μπορείτε, αλλά... το ήξερα το πει, γι' αυτό είπα να σε προλάβω. Βάζετε λίγο ναι, για να μην γίνει και πολύ βαρύ. Να δώσουμε το άρωμα θέλουμε, οκ. Okay. Επίσης μην ξεχνάτε ότι ουσιαστικά, αντί ας πούμε για ανθότυρο, φέτα ή οτιδήποτε, εμείς θα βάλουμε ένα πολύ ωραίο πλούσιο τουλουμίσιο τυρί. Το τυρί, το τουλουμίσιο επειδή είναι κρεμώδες, θα δώσει αυτή την κρεμώδη υφή έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, τρίτο φύλλο, είσαι σίγουρος για τα 4-5, έτσι. 4-5, βάλουμε και ένα από πάνω. Άρα 3 και ένα 4. Πάμε να βουτυρώσουμε για το τελευταίο. Έχουμε βάλει λοιπόν 4 φύλλα. Έτσι, όχι πολύ πράγμα. Όχι. Στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν θα βάλουμε άλλο φύλλο από πάνω. Αυτό, γιατί εμείς έχουμε βάλει χωριάτικο φύλλο και θα είναι αρκετά τραγανό. Που και... είναι πιο χοντρό ακριβώς. Το φύλλο, οπότε ναι, να μην έχουμε ωραία. Θέμα. Πάμε λοιπόν για το μαγικό συστατικό. Εδώ τώρα θα ρίξουμε 100 γραμμάρια, δηλαδή το μισό τέλος πάντων. Εντάξει, μέσα. Τέλεια. Η Έλα. Η Έλα. Θα ανακατέψουμε το ελαφρώς. Να πάει παντού. Τέλεια. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο φτωχό τώρα που το βλέπετε εδώ στο τηγάνι. Όταν θα ψηθεί και θα γεμίσει το φύλλο, θα δείτε ότι είναι πάρα μα πάρα πάρα πολύ ωραίο. Θέλει προσοχή γιατί να μην βγάλει πολλά ζουμιά αυτό. Και το χάσουμε ύστερα. Στην πραγματικότητα άλλωστε εμείς το έχουμε υπολογίσει έτσι ώστε η υγρασία του να ψήσει εσωτερικά τα φύλλα και να είναι τραγανό απ' έξω, μαλακό από μέσα και ψημένα όλα τα φύλλα. Μπράβο. Πάμε. Θα το απλώσουμε κατά μήκος. Κράτα και το ψέμα θες. Το κρατάω λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε. Όπως επίσης να διευκρινίσουμε και κάτι ακόμα, η γέμιση στην αρχή σας φαίνεται λίγη. Είναι πάρα πολύ πλούσια και θα το καταλάβετε όταν απλώσει μέσα στο φύλλο. Πρώτα απ' όλα είναι πλούσια στη γεύση, τέλος. Αυτό ακριβώς. Τελείωσε η εκπομπή, φτάνει. Καλά Χριστούγεννα. Σγά, σγά που λες κι εσύ. Την απλώνουμε ομοιόμορφα, οκ. Okay. Τέλεια. Πολύ στην άκρη είσαι μεγάλε. Θα ρολάρεις ή θα ρολάρω. Νομίζω ότι ήδη έχω κάνει αρκετά. Οκ. Okay. Τώρα θυμήθηκα και το τραγούδι που λέγεται «Είσαι μη ρόλινγκ, δε χέιτιτ». Καλά αυτό. Λοιπόν, τις δύο άκρες. Μαζεύουμε από το πλάι. Έτσι. Για να μην φύγει η γέμιση και ρολάρουμε. Και ξεκινάμε. Τέλεια. Λοιπόν. Βάλουμε και λίγο κόλλα. Δεν είναι μόνο κόλλα, είναι ότι θα ψηθούν και τα φύλλα έτσι. Καλά, σίγουρα. Ωραία. Λοιπόν, θα περάσουμε και μία μπροστά εδώ. Τέλεια. Κάθε φορά που τυλίγουμε, θα βάζουμε και λίγο ακριβώς. Βούτυρο. Όπως είπαμε, πάντα μαγειρεύουμε ελαφριά για τα Χριστούγεννα. Τώρα είναι Χριστουγεννιάτικη συνταγή, ρε φίλε. Μην είσαι τέτοιος. Έτσι. Το οποίο να πούμε βέβαια ότι αν και φαίνεται το στρούντελ αναφέρεται πολύ στην αυστριακή κουζίνα, κατά κύριο λόγο είναι γερμανική, ουγγρική, νότιο Τυρόλο, Ιταλία. Κοίταξε, οι Γερμανοί και οι Ούγγροι, περίμενε λίγο, ούτως ή άλλως, να βάλουμε και λίγο κόλλα εδώ, ούτως ή άλλως έχουν πάρα πολύ κοινή κουζίνα, οπότε έτσι. Ναι. Ωστόσο όμως, για να μην ξεχνάμε, ας πούμε, και τη, πώς λένε, την καταγωγή μας, υπάρχουν αναφορές. Υπάρχουν αναφορές στη σιγά, σιγά με το βούτυρο. Εντάξει, απ' έξω πρέπει να πάρει ωραίο χρώμα, να ψηθεί, ωραία. Υπάρχουν η πρώτη αναφορά σε συνταγή, όχι στρούντελ με το όνομα στρούντελ, ναι, αλλά ναι. Σε αυτού του είδους συνταγή υπάρχει ακόμα στο Βυζάντιο. Η πρώτη συνταγή τύπου στρούντελ έχει καταγραφεί το 1696 και αυτή τη στιγμή φυλάσσεται στη Βιέννη η συνταγή. Το στρούντελ είχε βγει από το Βυζάντιο και την διασπορά του σε όλο τον κόσμο το έκαναν, έγινε μετέπειτα με την Αυστριο-Ουγγρική
Αυτοκρατορία. Τι λέει. Σοβαρά. Ελληνική συνταγή, φίλε. Μάλιστα. Βυζαντινή, τέλος. Όταν λέμε ότι παντού υπάρχει Ελλάδα, παντού υπάρχει. Λοιπόν, θα μου δώσει και λίγο σου σάμι από εκεί. Να βάλουμε απ' έξω, ωραίο θα γίνει, Τι λες. Βεβαίως. Και παρόλο που σε αυτή τέτοιου τύπου συνταγές συνηθίζουμε να βάζουμε λίγο αυγό και λίγο νεράκι, εδώ με το βουτυράκι θα γυαλίσει μια χαρά. Δεν χρειάζεται αυγό και νερό. Τέλεια. Λοιπόν, οπότε πάμε στους 180 στον αέρα για 50, 45, περίπου. 55, όπως λέει και ο Στέλιος. Ανάλογα το φούρνο. Έτσι, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, έτοιμο για το στρούντελ. Ωραιότατο, χρωματάκι. Όπου η πορκέτα είναι. Μοιάζει να έρχεται σαν από μηχανή. Θεός! Δεν το κομπέρνεψε στην εμπειρία τώρα. Λοιπόν, πάμε να το κόψουμε. Ναι. Εδώ βέβαια. Να διευκρινίσουμε ότι κανονικά τα κάνουν πιο μεγάλα τα στρούντελ. Ναι. Αλλά εμείς το κάνουμε ορεκτικό. Τι. Βασικά τα κάνουν. Δεν νομίζω ότι τα κάνουν πιο μεγάλα. Στην πραγματικότητα τα κάνουν πιο πλακιά. Ναι, αυτό. Λοιπόν, πάμε. Καλά, εντάξει, εμείς είμαστε συμμαζεμένοι, νοικοκυρέοι. Νοικοκυρέοι άνθρωποι. Έτσι. Λοιπόν, κοίταξε τώρα να δεις, φίλε Στέλιο, εδώ τι συμβαίνει. Κοίταξε λίγο μέσα. Προς εκεί. Κοίταξε μέσα τι ωραίο απολαυστικό είναι. Πάμε να κόψουμε ωραίες δαντρελίτσες, λοιπόν. Τέλεια. Πω μυρουδιές, Βασικά, να σου πω κάτι, αυτή η μυρωδιά από το σπανάκι. Επειδή είναι ένα στο μυαλό μου, φέρνει το φρικασέ που το λατρεύω. Είμαι πάντα όταν το μυρίζω, ρε παιδί μου, είναι η καλύτερη μου. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν ένα ωραίο. Και ξέρεις τι, επειδή εμένα μου αρέσει, κάνω και το εξής. Βάζω και τα φιλαράκια εδώ από το πλάι. Και μου αρέσει έτσι μετά, τα κρατσανάω. Τα φιλαράκια. Πιάσου όμως. Ξέρεις τι θέλει όμως. Πιάσε και ένα κουταλάκι. Μ' αρέσει. Να βάλουμε και λίγο μαγιονέζα, ναι. Μάγιο μάστερ. Λίγο γιαούρτι σώσε. Με έβαλες όλα τα φύλλα από εδώ. Πάλι από εδώ. Ρε παιδί. Λίγο γιαούρτι σώσε, να δώσουμε μία δροσιά. Πες μου πραγματικά τώρα, πόσο σπιτικό όλο αυτό, πόσο οικογενειακό. Πόσο γιορτινό. Ναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, Ένα φοβερό ορεκτικό. Για να προχωρήσουμε στο κυρίως. Στην πορκέτα. Ναι, στην πορκέτα, ναι. Τέλεια. Τα λέμε, ξανά με την πορκέτα. Συνεχίζεται. Ωραία φάγαμε, πάρα πολύ νόστιμη και αυτή η συνταγή. Ωραία περάσαμε, μιας και ταυτόχρονα διασκεδάζουμε παρακολουθώντας τις συνταγές που μας προτείνει ο Στέλιος Πιτένης και ο Γιάννης Γιαννίτσα σε συνεργασία με την Πιτένης Μπρος. Πάμε όμως τώρα να ταΐσουμε και το πνεύμα μας και το μυαλό μας. Πώς θα το κάνουμε? Με ένα ακόμη εξαιρετικό βιβλίο. Λευκός Μανδύας είναι ο τίτλος του και η Μαρία Μαρίνα Σεραφιμίδου μαζί με την ίδια την συγγραφέα θα μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες γύρω από αυτό το βιβλίο. Γεια σας και πάλι, τι μου κάνετε? Είμαι η Μαρίνα Σεραφιμίδου και σήμερα θα έχουμε από την πλευρά του βιβλίου, όπου πολλές φορές σας δείχνω βιβλία, καινούργια μυθιστορήματα και άλλα που μπορείτε να τα διαβάζετε γιατί αξίζει να τα διαβάσετε. Τα διαβάζω πρώτα εγώ. Θα μιλήσω για ένα μυθιστόρημα και για μία κυρία που θα τη δούμε και σε λίγο να μας σε βίντεο να μας λέει μερικά πράγματα για το βιβλίο της και για τον εαυτό της. Εγώ θα σας το δείξω και θα προλογίσω τον Λευκό Μανδύα από τις εκδόσεις Αγγελάκη της Κατερίνας Ραμανδάνη, που είναι ένα πολύ ωραίο, πραγματικό, σύγχρονο μυθιστόρημα με πολλές εκπλήξεις, με ανατροπές που σίγουρα θα σας θυμίσει και κάτι από τη δική σας ζωή. Μπορεί στα μυθιστορήματα να είναι λίγο πιο, ας το πω, παραμυθένια, λίγο πιο πολύ, δεν γίνονται και κάθε μέρα, όμως εδώ νομίζω ότι και η συγγραφέας, που θα μας τα πει βέβαια και μετά θα την ακούσετε κι εσείς, εστιάζει στις ανατροπές που υπάρχουν στη ζωή και πώς μπορούμε,
να τις χειριστούμε, αν το θέλετε έτσι, ή και τι ρόλο παίζει και το σύμπαν στις ανατροπές αυτές. Πώς ξαφνικά μία αλλαγή φέρνει το καλό ή μία αλλαγή φέρνει το κακό, αλλά στο τέλος κάτι από πάνω, κάτι γίνεται, υπάρχει το timing, υπάρχει ο συγχρονισμός. Λοιπόν, θα σας διαβάσω λίγο και το Οπισθόφυλλο του βιβλίου της Κατερίνας Ραμανδάνη, που είναι ο Λευκός Μανδύας. Η Κλέρη Διλινού, μία γυναίκα έμπειρη, αντιπρόσωπος γνωστής εταιρείας φαρμάκων για την καρδιά, μετά από την αποτυχημένη σχέση της με τον Νικηφόρο, ερωτεύεται σφοδρά τον Πέτρο Σιδεράκη, έναν υπέροχο άντρα, πολύ καλό επιστήμονα, γνωστό καρδιολόγο της Αθήνας. Δεν έχει κανένα στον κόσμο, εκτός από την γυραιά μητέρα της, που φιλοξενείται στην Ανικό Ευγυρίας, που λέγεται Στέγη Αγάπης, και έτσι δένεται πολύ με τον Πέτρο της καρδιάς της. Λογικό. Πολλά τα εμπόδια στο δρόμο της, έχει όμως ένα γέρο από κούμπι, τον Γέροντα Μάξιμο, στη Μονή της Παναγιάς, που επισκέπτεται συχνά. Η απαγωγή της, μετά την πρόβα του νηφικού της, το Αμπιτζάν και η ακτή ελεφαντοστού, το χρυσό κλουβί της με τα διαμάντια και ο επιχειρηματίας Ράφη, ο ακόλουθος της επί χρόνια στο ίντερνετ, όλα τα δεινά που βιώνει τη δυναμώνουν και την οδηγούν κοντά στο Θεό. Η οριστική λύση έρχεται, όπως είπα, από άνωθεν. Η επιστροφή της Κλέρης είναι θεαματική και πρωτότυπη. Έρχεται ως σφραγίδα και ευλογία Θεού στο ζευγάρι. Τελικά τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο με τη βοήθεια της πίστης. Όσα προβλήματα και αν έρθουν στη ζωή, όλα μπορούν να ξεπεραστούν. Δεν υπάρχει πιο αληθινή απόδειξη από αυτήν εδώ την κοπέλα, την πρωταγωνίστρια που λέγεται Κλέρη. Ο Λευκός Μανδύας δεν είναι απλά ένα όριμο μυθιστόρημα με πλοκή, φαντασία, εκπλήξεις, έντονες συναισθηματικές φορτίσεις, περιπέτεια και σασπένς, τι σας έλεγα. Είναι και μια διεισδυτική ματιά στα ενδότερα του ανθρώπου που αποκαλύπτει με αριστοτεχνικό τρόπο τη δύναμή του να παίρνει τη ζωή στα χέρια του. Στο κέντρο, οι έννοιες έρωτας και πίστη δεν λειτουργούν ως ασυμβάστες πραγματικότητες, αλλά ως αλήθειες που έχει ανάγκη ο άνθρωπος στα εύκολα και στα δύσκολα. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί μια εύστοχη πρωτοτυπία της συγγραφέως της Κατερίνας Ραμανδάνη, που τολμά και υπερβαίνει παγιωμένες αντιλήψεις και δίνει λύσεις σε αδιέξοδα. Εδώ ο αναγνώστης μοιράζεται τους ρόλους και βρίσκει απαντήσεις στους προβληματισμούς και τις ανασφάλειές του. Δημήτρης Βερίκιος. Αυτά λοιπόν είχα εγώ να πω και στη συνέχεια θα μας πει και η συγγραφέας για το πολύ ωραίο μυθιστόρημά της, Λευκός Μανδύας. Πολύ ωραίο και σύγχρονο, σας το συστήνω. Πολλά φιλιά από μένα. Φίλοι μου, είμαι η Κατερίνα Ραμανδάνη και θέλω να σας παρουσιάσω σήμερα το νέο μου βιβλίο «Λευκός Μανδύας» από τις εκδόσεις Αγγελάκη. Πριν αρχίσω να σας μιλάω για το βιβλίο μου, θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια για μένα και ως επιτοπλίστων περισσότερο για την παιδική μου ηλικία. Μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη σε ένα ζεστό οικογενειακό περιβάλλον. Ο πατέρας μου ήταν καθηγητής και το γεγονός αυτό με ώθησε να αγαπώ τα βιβλία. Ένιωθα πιο ζεστά, ταξίδευα με αυτά και μάλλον ασυνείδητα εκείνος μου έκτισε την αγάπη μου για τη γραφή. Γράφω πεζογραφήματα, διάφορες ιστορίες και για μικρούς, παιδικά παραμύθια και για μεγάλους. Επίσης γράφω ποίηματα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Τώρα θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο για την Κλέρη Διλινού, την πρωταγωνίστριά μου στο Λευκό Μανδύα. Είναι μια γυναίκα στη σύγχρονη εποχή που παρόλα τα εμπόδια της, έναν πρόσφατο επιπόλαιο δεσμό με τον Νικηφόρο, αποτυχημένο μεν, βρίσκει στη συνέχεια τον άνθρωπο της καρδιάς της, έναν γνωστό καρδιολόγο των Αθηνών.
Ο Πέτρος λοιπόν Σιδεράκης, ο αγαπημένος της, της κάνει πρόταση γάμου και λίγο πριν την πρόβα νηφικού γίνεται η αρπαγή της από κάποιον άγνωστο που μένει σε μια πολύ μακρινή ήπειρο, την Αφρική. Εκεί οδηγείται η Κλέρη και ο δυνάστης της, ο Ράφη, προσπαθεί να κερδίσει την καρδιά της. Αυτό το βιβλίο το είχα γράψει γιατί ήθελα να συνδυάσω τον έρωτα και την πίστη και νομίζω πως τα καταφέρνω στο τέλος. Η Κλέρη Διλινού όμως αγαπά τον Πέτρο, δεν μπορεί να τον ξεχάσει και προσπαθεί να αποδράσει. Η απόδρασή της είναι θεαματική. Θα ταξιδέψετε πολύ με αυτό το βιβλίο, θα δείτε πολλές πλευρές, θα εξισορροπήσετε ανάμεσα στον έρωτα, την πίστη, τα λάθη, την πονηριά κάποιων ανθρώπων και θα εκστασιαστείτε με το τέλος του βιβλίου. Το τέλος του βιβλίου είναι ένα ευτυχές happy end, αλλά μέχρι την κορύφωση συμβαίνουν πολλά. Ελπίζω να το αγαπήσετε όσο και εγώ. Πιστεύω ότι είναι το πιο όριμο βιβλίο μου. Και φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 η ώρα το απόγευμα με πλούσια θέματα και πολλά νέα δώρα. Γιατί έτσι θα σας υποδεχτούμε στα κανονικά πλαίσια πλέον της εκπομπής μας με την διάθεση να σας κρατάμε όμορφη συντροφιά, να σας χαρίζουμε χαμόγελα, αλλά ταυτόχρονα να μοιράζουμε και όμορφα δωράκια. Να μου είστε όλοι καλά, να μου είστε όλοι γεροί. Καλή χρονιά και πάλι. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο και Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα εδώ, μέσα από την τηλεόραση του Flash.